Να συναντήσουμε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Γεια σας κύριε Περιφερειάρχη, άλλη μια δύσκολη μέρα χθες για την Μόρια. Τις πιο δύσκολες. Η πρώτη δύσκολη μέρα στην περιφέρεια, γιατί 30 μέρες στην περιφέρεια. Ναι, ναι. Ήταν δύσκολη μέρα όντως. Εν τέλει τι έγινε ακριβώς, για εξηγήστε μας. Σας πω. Επειδή παρέστησε όλη τη διάρκεια των γεγονότων, ήμουν εκεί παρόν και έχω από πρώτο χέρι. Υπήρξε μια πυρκαγιά σε κάποιο από τα κοντέινερ που τα έχουν. Όταν πήγα 5 και 20 και εγώ τους κάπου 7-8 κοντέινερ, τα οποία ειρήστον παρόδο έχουν πανέλα από πολυορεθάνη και παράγουν τοξικά αέρια όταν καίγονται. Πήγε ένας μαύρος καπνός, η περιοριστική, η οποία αγωνιζόταν μόλις στις δυνάμεις της με δύο οχήματα μεγάλου τύπου, βαρέως τύπου, να καταδέσει την πυρκαγιά. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι και οι μετανάστες βοηθούσαν με τις μάνικες, μετέφεραν και βοήθαγαν. Εκεί που εξελίσσονται τα πράγματα όσο μπορεί να το αποκαλέσει κανείς, αλλά υπήρξε μια θριαλίδα που έκανε τα πλήθη να εκμανούν. Αυτή η θριαλίδα, από ό,τι με ελέγχθη, δεν το είδα με τα μάτια μου, ήταν ότι βρέθηκε κάποιο απανθρακωμένο πτώμα. Και αυτό έκανε το πλήθος να εκμανεί. Και άρχισε να παραφέρεται. Κύριε Μουτζούρη, γνωρίζουμε από τι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Κοιτάξτε, εμένα μου ελέγχθη τότε ότι ήταν από κάποιον που μαγείρευε. Τώρα σήμερα υπάρχουν άλλες φήμες ότι ήταν υποβολημιαία. Δεν μπορώ να σας το πω, δεν γνωρίζω. Η εκπαιδευτική είμαι σίγουρος ότι έχει τα μέσα και την υπηρεσία να το διερευνήσει και να το καταγράψει. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε κάποια ώρα που ήταν πάρα πολύ άγρια τα πράγματα. Εγώ φοβήθηκα ακόμη και για ζωές και για τη ζωή μου. Μετά με την πάροδο του χρόνου κάπου τα πράγματα καταλάγιασαν. Αυτή ήταν η ιστορία όλη. Λέτε φοβηθήκατε για τη δική σας ζωή. Είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Ήμουν μέσα, ήμουν εκεί. Ναι. Και έχει ξεφύγει δηλαδή η κατάσταση. Ήταν άγρια τα πράγματα. Μάλιστα. Κατά τη γνώμη σας, κύριε Μουτζούρη, κύριε Περιφερειάρχα, ποια λύση πρέπει να δοθεί σε αυτό το θέμα? Υπάρχει λύση καταρχάς? Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολη λύση. Έχουμε δύο παραμέτρους βασικές που πρέπει να επιτεθούν. Το πρώτο είναι να αποτονωθούν τα νησιά από τα μεγάλα φορτία πληθυσμών που υπάρχουν τώρα. Όμως αυτό δεν αρκεί. Αν δεν διακοπεί η είσοδος νέων ανθρώπων. Διότι αν αποτονώνουμε τα νησιά, εκτονώνουμε την κατάσταση εδώ και ταυτόχρονα υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και προσφύγονται, είναι δώρον άδωρον. Η κυβέρνηση είπε ότι θα ισοκατανεμηθούν αυτοί που υπάρχουν τώρα στις υπόλοιπες περιφέρειες, όμως πρέπει ταυτόχρονα να υπάρξει διακοπή ή δραστική μείωση της εισόδου. Πώς να γίνει αυτό? Αυτό θα γίνει μόνο με πολιτικά μέσα από την Ελλάδα. Διότι τα στρατιωτικά μέσα και του λιμενικού, εντάξει, κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά πάντα θα βρίσκουν τρόπο να περνάνε. Άρα πρέπει να πιστεί η Τουρκία, η οποία ελέγχει πλήρως την κατάσταση, τα ανατολικά μας, να το διακόψει. Κύριε Μουτζούρ, οι ροές πώς είναι? Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι να σας πω, αλλά οι τελευταίες μέρες ήταν στη Λέσβο 250 με 300 καθημερινά. Κάθε μέρα τόσο. Ναι, είναι μεγάλη αρνητική. Και να φύγουν 1.500-2.000 αύριο ή μεθαύριο, σε 4 μέρες αναπληρούνται. Κύριε Περιφερειάρχα, να σα ρωτήσω το εξής. Στην προηγούμενη ερώτηση θέλω να επιμείνω. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να φυλάμε καλύτερα θαλάσσια σύνορα, να κλειδώσουμε εντός πουλών εισαγωγικών τα θαλάσσια μας σύνορα, να γίνονται περιπολίες, να τους απομακρύνουμε αυτούς που έρχονται προς τα δω. Εσείς πώς βλέπετε αυτές τις. Και εγώ τα έλεγα αυτά πριν ενημερωθώ καλά από το λιμενικό και εδώ τα πράγματα πώς είναι. Και εγώ, όντας εκτός περιφέρειας, έλεγα αυτές τις θεωρίες. Αυτά δεν γίνονται εύκολα στη θάλασσα, διότι κάθε άνθρωπο στη θάλασσα προστατεύεται από συμφωνίες, από conventions τα οποία λένε ότι οι άνθρωποι στη θάλασσα πρέπει να προστατεύεται. Τα σύνορα είναι εκτεταμένα τα θαλάσσια και τα μέσα μας είναι επεπερασμένα. Η Frontex δεν επιτελεί το καθήκον για το οποίο έχει συσταθεί. Είναι δύσκολο αυτό. Άρα μόνο με πολιτικά μέσα πιστεύω εγώ ότι μπορεί να γίνει. Βέβαια, έχει πολιτικά μέσα εννοείται συνεννόηση με την Τουρκία, έτσι. Η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως είπε και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης προχθές στον ΟΗΕ, οι πλάτες της Ελλάδας δεν αντέχουν για να αυτό όλο το πρόβλημα να το σηκώσουμε. Και σκεφτείτε, αν αυτό το πρόβλημα της Ελλάδος κατά 80% πληθυσμιακά περνάει από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, σκεφτείτε οι πλάτες του Βορείου Αιγαίου πώς θα τέχουν. Το 80% του ελληνικού προβλήματος. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μουτζούρη. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση? Πώς είναι τα πράγματα? Ηρεμία. Ήμουν το πρωί εκεί. Ηρεμία επικρατεί, η οποία είναι ηρεμία όπως το διαβάζει κανείς. Ηρεμία μετά τη θύελα, ηρεμία πριν από την επόμενη θύελα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μουτζούρη, για αυτήν την εικόνα που μας μεταφέρατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.